Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με παλέτες και είναι πάρα πολλές. Τις έχω εδώ πέρα αραδιασμένες πάνω στο γραφείο μου. Είναι ανακατηγορία και θα μιλήσουμε αναλυτικά για το ποιες παλέτες σας προτείνω αναλόγως στις αποχρώσεις και αναλόγως στις προτιμήσεις σας. Να ξέρετε ότι δεν θα υπάρχουν swatches σε αυτό το βίντεο. Θα υπάρχει μία παρουσίαση της κάθε παλέτας με πολύ λίγα λόγια, περιεκτικά σύντομα, ούτως ώστε να καταλήξετε ποια σας ταιριάζει περισσότερο και ίσως βοηθήσει σε κάποια μεταγενέστερη αγορά. Έχω χωρίσει 1, 2, 3, 4, 5 κατηγορίες από παλέτες, οι οποίες είναι οι εξής. Η μία κατηγορία είναι πολύχρωμες, η άλλη κατηγορία είναι ανάμεικτες, η τρίτη κατηγορία είναι οι nude γήινες αποχρώσεις, η τέταρτη κατηγορία είναι οι πιο ζεστές nude αποχρώσεις, θερμές, και η τελευταία κατηγορία είναι τα κόκκινα, τα φούξ, τα πολύ έντονα αυτά χρώματα και τα ζεστά, τα οποία ξέρετε ότι έχω μια αγάπη και από ό,τι βλέπω τα περισσότερα είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω το πιο συνετό είναι να ξεκινήσω με τις καθημερινές nude αποχρώσεις. Ξεκινάω με την παλέτα από Makeup Academy. Είναι η Spice Charm και έχει μέσα 15 σκιές, οι οποίες είναι όλες σε πάρα πολύ ωραίες γήινες αποχρώσεις. Έχεις και τα shimmer και τα matte σε αυτή την παλέτα. Είναι πάρα πολύ όμορφη η γραφή, πάρα πολύ όμορφα επίσης και έχει πολύ γήινες αποχρώσεις. Επόμενη παλέτα την οποία τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά είναι η The Nudes από Maybelline. Απαρτίζεται από αυτά τα χρώματα, έχει επίσης πάρα πολύ ωραίες γήινες αποχρώσεις. Επίσης έχει shimmer και επίσης έχει matte. Μου αρέσει πάρα πολύ, γράφει πάρα πολύ όμορφα και είναι πραγματικά η παλέτα που λόγω και της συσκευασίας της που είναι τόσο μικρή, είναι πάρα πολύ εύκολη να πας μαζί της οπουδήποτε, να την βάλεις και μέσα στη τσάντα σου, άμα θέλεις να κάνεις έτσι ένα μακιγιάζ στο πόδι. Μεγαλώνουν τώρα οι παλέτες και θα σας δείξω δύο παλέτες οι οποίες είναι και οι δύο από την Makeup Revolution. Είναι και οι δύο πολύ αγαπημένες μου και δεν χρειάζεται να τις πάρεις και τις δύο. Μπορείς να αρκεστείς μόνο σε μία γιατί είναι πολύ παραπλήσεις μεταξύ τους. Αναφέρομαι στην Flawless Matte και Flawless Matte 2. Οι συσκευασίες τους είναι έτσι απ' έξω, σας έχω ξαναδείξει. Οι παλέτες λοιπόν έχουν μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Εδώ είναι η Flawless Matte και εδώ είναι η Flawless Matte 2. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισθητό ότι έχουν πάρα πολλά κοινά χρώματα μεταξύ τους. Πέρα από το ότι η Flawless Matte 2 έχει τα πιο κοκκινοπά εδώ πέρα, τα οποία ίσως σου είναι χρήσιμα γιατί έχεις μια παραπάνω επιλογή. Είναι όλα τα pans matte, δεν θα βρεις σήμερα, δεν θα βρεις καμία άλλη υφή. Έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση, έχουν πολύ ωραία διάρκεια και το πιο σημαντικό από όλα είναι ο παράδεισος των nude αποχρώσεων. Και στη συνέχεια θα περάσω σε αυτή την παλέτα. Η συγκεκριμένη είναι από τη Makeup Academy, είναι η Matte Supreme Palette και έχει μέσα πάλι μόνο matte αποχρώσεις. Έχεις μέσα διάφορα καφέ τα οποία είναι σε ψυχρούς κυρίως υποτόνους, όσο όμως κατεβαίνεις θερμαίνει. Έχει εδώ πέρα τα πιο θερμά σου καφέ, έχει αρκετά ροδακινή, ροζάκια, πάρα πολύ πρακτική παλέτα, πολύ καθημερινό το ύφος της. Πιστεύω ότι θα ευχαριστήσει όποια κοπέλα ζητάει έτσι nude αποχρώσεις, αλλά να έχει μέσα και κάποια ροδακινή, έτσι λίγο να σπάσει μονοτονία, να μην είναι ας πούμε μόνο καφέ. Θα ολοκληρώσω με τις γήινες αποχρώσεις περνώντας την τελευταία παλέτα, την οποία μάλιστα σας την έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Είναι από Freedom, είναι η Pro Artist Pad, η Black Arts. Και έχει μέσα πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις σε πάρα πολλές διαφορετικές φόρμουλα. Όλα σχεδόν είναι γήινες αποχρώσεις, εκτός από αυτά που είναι πιο σκούρα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και πολύ μεγάλη ποικιλία υποτόνων. Έχουμε shimmer, έχουμε matte, έχουμε πιο γκλιτεράτα και έχουμε διάφορους υποτόνους, θερμούς, ψυχρούς, μεσαίους. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παλέτα, είναι πολύ πρακτική. Θεωρώ πως άμα θέλεις να έχεις μία παλέτα και να μην αναλώνεσαι με διαφορετικές, έχεις εδώ μέσα ό,τι χρειάζεσαι, κατά τη δική μου φυσικά άποψη. Θα περάσουμε τώρα σε τρεις παλέτες, οι οποίες περιέχουν θερμές αποχρώσεις. Δεν είναι έντονες, δεν είναι κόκκινα, δεν είναι φούξ, είναι απλά θερμά καφέ, κεραμιδί, μπορντό και τέτοια. Λοιπόν, η πρώτη παλέτα που θα σας δείξω είναι η τελευταία μου αγορά, είναι από Technique, η Pro Finish, η Toffee Edition, και έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και έχει αυτές τις αποχρώσεις. Πέφτουν εδώ πέρα τα πινέλα, πέφτουν όλα. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, έχει τα κεραμιδί, έχει πάρα πολύ ωραία μεταβατικά χρώματα, έχει και το μαύρο μέσα στην παλέτα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια παλέτα να έχει ένα μαύρο χρώμα. Δεν έχει πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα, οπότε γενικά θα σε ζωρίσει άμα θέλεις να φωτίσεις φρυδάκι, εσωτερική γωνία κτλ. Είναι καθαρά για να ενισχύεις το κυρίως μέρος του ματιού. Γράφει τέλεια,
γράφει καλύτερα και από την Blazin, η οποία είναι η επόμενη που θα σας δείξω. Έχει παραπλήσιες αποχρώσεις. Μπορώ να πω ότι η Blazin είναι ελαφρώς πιο θερμή από ότι η Toffee Edition, δηλαδή άμα σας τις βάλω δίπλα-δίπλα, είναι λίγο πιο θερμή αυτή. Γράφουν εξαιρετικά και οι δύο, απλά αυτή είναι λίγο πιο βουτυρένια και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που άπλωσε το μακιγιάζ μου. Σήμερα είμαι βαμμένη από αυτή την παλέτα. Όμως και η Blazin είναι μια εξαιρετική παλέτα, έχω κάνει ειδικό review για αυτήν και πιστεύω ότι αν αγαπάς τις θερμές καφέ, μπορντό και ραμιδί αποχρώσεις, θα την αγαπήσεις, όπως θα αγαπήσεις και την επόμενη και τελευταία αυτής της κατηγορίας, η οποία είναι από Revolution, είναι η Iconic Fever από τη σειρά Reloaded. Και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις, είναι πάρα πολύ ίδιες με τις δύο προηγούμενες που σας έδειξα, έχουν πολύ ωραία απόδοση, πολύ ωραία συνοχή, έχουν shimmer, έχουν matte. Γιατί λέω έχουνε, έχει shimmer, έχει matte, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ πρακτική και είναι και οικονομικότερη από τις τρεις αυτές που σας έδειξα. Και τώρα θα περάσω στην επόμενη κατηγορία, την οποία εγώ την ονόμασα τουρλού. Και την ονόμασα τουρλού γιατί οι παλέτες που θα σας δείξω είναι ουσιαστικά ένας αχταρμάς. Πολλές λέξεις από το χωριό μου λέω και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Οι παλέτες που θα σας δείξω έχουν μέσα διάφορες αποχρώσεις, οι οποίες μπορεί να σε βοηθήσουν αν δεν θέλεις απαραίτητα γίνα, αν δεν θέλεις απαραίτητα κόκκινα, αν δεν θέλεις απαραίτητα πολύχρωμα. Θέλεις μια μεγαλύτερη γκάμα. Θα ξεκινήσω με την παλέτα Flawless από Revolution, Flawless σκέτο, γιατί έχει πάρα πολλές Flawless με νούμερα, η οποία παιδιά μέσα έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, οι οποίες πάλι. Η πλειοψηφία τους είναι γήινες, αλλά τι γίνεται με αυτήν. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραία σήμερες που μπορείς να παίξεις. Έχει πολύ ιδιαίτερες αποχρώσεις σε καμένα μπορντό, κεραμιδί, χρυσά. Έχεις πολύ ωραία γκάμα εδώ πέρα σε πιο σκουρόχρωμα. Έχεις και τα πολύ γήινά σου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα. Θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις άπειρα looks με αυτή την παλέτα και νομίζω ότι από όλες τις παλέτες που έχω να σας δείξω, αυτή η παλέτα είναι από τις 5 top που πιστεύω ότι πηγαίνει σε όλες. Όταν λέμε σε όλες εννοώ ό,τι χρώμα επιδερμίδας και να έχεις, ό,τι χρώμα μαλλιών και να έχεις και ό,τι χρώμα ματιών. Είναι γενικά μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, την αγαπώ πάρα πολύ και θυμώνω με τον εαυτό μου γιατί έχω πάρα πολλές παλέτες, το ξέρω, έχω πλήρη επίγνωση της κατάστασης και δεν μπορώ να τις χαρώ. Οπότε μην κάνετε το διαλάθος με εμένα, εγώ έχω και ένα κανάλι, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Και τώρα μια μικρή παρένθεση, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πλασματικές ανάγκες, θέλω να σας δείξω μια που τις έχω, να σας δείξω ποιες προτιμώ για κάθε κατηγορία και να διαλέξετε μία το πολύ δύο, άντε τρεις. Μην πάρετε ό,τι σας δείξω, προφανώς και δεν είναι καθόλου μα καθόλου απαραίτητο. Θα συνεχίσω με τη Flawless 2. Είναι από τις πρώτες παλέτες που έχω αγοράσει και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί είναι μια παλέτα που την έχω καταχαρεί γενικά σαν άνθρωπος και δεν ανοίγει. Εννοείται. Η παλέτα έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Έχει θερμά, έχει πάρα πολλά γκριζό μπλε, έχει πολύ ωραία ματ σε ψυχρούς κυρίως υποτόνους και εδώ έχει θερμά, πάλι γίνα και κάποια μπεζάκια. Έχει σήμερς, έχει και ματ. Είναι πιστεύω μια πολύ ωραία ποικιλία. Δεν έχω διαλέξει παλέτες απλά μόνο και μόνο για να σας δείξω τα χρώματα. Έχω διαλέξει παλέτες γιατί όλα αυτά εδώ πίσω είναι παλέτες. Απλά διάλεξα αυτές που για μένα γράφουν καλύτερα, έχουν δηλαδή ένα πακέτο. Οπότε και αυτή γράφει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ωραία επένδυση θεωρώ και πιστεύω ότι θα την κατευχαριστηθείτε άμα θέλετε έτσι μια παραπάνω γκάμα σε υγιεινές αποχρώσεις θερμές, λίγο πιο γκρι κτλ. Και τώρα θα βαρύνουμε λίγο το κλίμα, θα περάσω στη Revolution την Soft X παλέτα, η οποία έχει μέσα πραγματικά μια πολύ μεγάλη ποικιλία, μια τουρλού κατάσταση. Είναι απίστευτη παλέτα, έχει αυτές τις αποχρώσεις, έχει μέσα ό,τι χρώμα μπορεί να σου χρησιμεύσει για να κάνεις ό,τι μακιγιάς θέλεις. Έχει καφέ, κόκκινα, πορτοκαλί, κεραμιδί, φούξ. Τι βλέπεις την παλέτα. Είναι πιστεύω πραγματικά η παλέτα που άμα έχεις αυτήν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου καπνίσει μπορείς να το κάνεις. Έχεις μέσα από ένα έστω χρωματάκι το οποίο μπορεί να σε διευκολύνει σε αυτή σου την επιθυμία. Και θα καταλήξω σε μια παλετάρα που τώρα που θα τη δεις φιλενάδα θα πεις Jesus Christ, είναι πανέμορφη. Ακούστηκα πάρα πολύ τριτοδεύτερη αλλά δεν πειράζει, είναι η αλήθεια. Κοίτα εδώ παλέτα. Κοίτα εδώ και πόσο πάει με το σκουλαρίκι μου, μιλάμε gypsy. Έλα, στιεύομαι. Παιδιά, πόσο τέλειο packaging. Είναι από τη Freedom, είναι η Pro Artist Pad, είναι σαν την πρώτη που σας έδειξα, όμως αυτή είναι η Extreme Vice. Και γιατί λέγεται Extreme Vice? Διότι είναι Extreme Vice, κορίτσι μου. Δες εδώ. Σε αφήνω λίγο χρόνο να το χωνέψεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή η παλέτα
επίσης είναι μια τουρλού παλέτα. Ξεκινάει με πάρα πολύ ωραίες γίνες νουντ αποχρώσεις. Σου έχει όμως και τα κεραμιδοκάτι της, δηλαδή τις κάνει τις τσαχπινιές της. Εδώ πάμε σε σίμερς, πράσινα, γκρι, μοβ, αλογομυγή, το χρώμα της γοργόνας, χρήσιμο, φούξ. Και εδώ καταλήγουμε στα λίγο πιο pop χρώματα. Η παλέτα, παιδιά, είναι ένα όνειρο. Το είπα και για προηγούμενες παλέτες, αλλά κυριολεκτικά πες μου εσύ έτσι πως τη βλέπεις αυτή την παλέτα. Όντως δεν είναι μια παλέτα που άμα έχεις αυτήν δεν χρειάζεται να έχεις κάτι άλλο. Γιατί σου εξασφαλίζει ό,τι χρώμα σου καπνίσει να φορέσεις. Και τώρα θα περάσουμε στην κατηγορία πολύχρωμες παλέτες. Αυτές τις παλέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες, είναι τρεις στην κατοχή μου, δεν είναι η παλέτα που θα την πάρεις άμα θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή και θέλεις, ας πούμε, να ξεκινήσεις το μακιγιά σου και να κάνεις normal χρώματα. Οι παλέτες αυτές που θα σας δείξω είναι μόνο για να κάνεις συμπληρωματικά μακιγιάς, πολύ έντονα, λίγο θεατρικά, λίγο φεστιβαλικά. Χριστέ μου, νομίζω ότι δεν μιλάω καθόλου ελληνικά. Θα περάσω στην πρώτη, η οποία είναι η από Freedom Mini House of Glam Dolls και συγκεκριμένα είναι η Fairy Doll και έχει μέσα αυτό εδώ πέρα το κασετίνι, το οποίο όταν το ανοίγεις έχει... Όταν το ανοίξω με το καλό. Η παλέτα έχει αυτές τις αποχρώσεις. Πρόσεξε με, δεν είναι όλες για τα μάτια. Έχουμε εδώ 4 κραγιόν πάνω. Εδώ πέρα είναι 2 ρούζ. Τα λέει ρούζ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις μοβ ρούζ. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ αν αυτό το χρησιμοποιώ για τα μάτια. Έχει εδώ πέρα για τα φρύδια. Και στη μέση είναι όλες οι σκιές για τα μάτια. Είναι πολύχρωμη, είναι πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ όμορφη και γράφει πολύ καλά. Πιστεύω ότι άμα είσαι έτσι λίγο τρελή σαν εμένα θα σου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσω σε μια παλέτα που όταν ήρθε στο σπίτι μου πρώτη φορά ήμουν σε φάση δεν το πιστεύω τι βλέπουν τα πανέμορφα μπιρμπιλωτά πρασινοπά ματάκια μου. Είναι από τη Revolution, είναι η Eyes Like Angels και έχει μέσα... Ετοιμάζου βιλενάδα, θα κλάψεις από το χρώμα, βάλε τα γυαλιά σου. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Πες μου εσύ τώρα, άμα δεν έχεις εκστασιαστεί, άμα αγαπάς το χρώμα ειδικά, πιστεύω ότι αυτή η παλέτα μιλάει μέσα στη καρδιά σου. Παραδέξου το. Λοιπόν, είναι σίμερ, είναι ματ, κυρίως έχει σίμερς μέσα και είναι πάρα πολύ έντονες σε απόδοση. Είναι πολύ έντονη γενικά σαν παλέτα. Έχει μέσα πολύ ωραίες αποχρώσεις, διάφορες pop και μη. Έχει και κάποιες ουδέτερες, δηλαδή αυτά εδώ πέρα έχει κάποια ουδέτερα χρώματα, αλλά κυρίως η παλέτα δεν είναι και πολύ, δηλαδή δεν έχει μεταβατικά χρώματα παράδειγμα. Είναι για να δώσει αυτό το pop σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Την υπέρ αγαπώ. Και θα καταλήξω σε μια παραπλήση, η οποία όμως μας δίνει άλλες χρωματικές επιλογές, πάλι pop χρώματα και είναι από τη Makeup Academy και είναι η Tropical Oceana. Και έχει μέσα όλες αυτές τις αποχρώσεις, οι οποίες Jesus Christ... Καταλαβαίνεις. Έχει μέσα πολύ ωραία ροδακινή, απίστευτα ροδακινή αποχρώσεις. Έχει πιο παστέλ ροζάκια, μοβάκια, έχει τα μπλε, έχει τα πράσινα και έχει τα πολύ έντονα τα γαλαζοπά. Ρε παιδιά, είναι ένα όνειρο. Είναι πολύ ειδική κατηγορία αυτή. Δεν χρειάζεσαι αυτές τις αποχρώσεις αν δεν έχεις πολύ αγάπη έτσι στα πολύ έντονα και τα pop χρώματα. Είναι συμπληρωματικές στη συλλογή σου. Και τώρα θα περάσω στην αγαπημένη μου κατηγορία. Που είναι τα κοκκινοπά. Τα κοκκινοπά είναι τα φούξ. Έχουμε μια αγάπη, μια λατρεία, έναν έρωτα. Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα ξεκινήσω με μια παλέτα η οποία είναι χάρμα οφθαλμού. Είναι από Morphe, είναι 3502 και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Έχουμε κάνει ειδικό βίντεο tutorial με αυτή την παλέτα. Έχει μέσα λοιπόν όλες αυτές τις αποχρώσεις. Μπορείς άνετα να την χρησιμοποιήσεις και για πιο γίνες αποχρώσεις, αλλά να ξέρεις ότι σαν απόδοση γράφει πάρα πολύ έντονα, οπότε θα σου σκουρίνει αρκετά. Είναι πραγματικά πολύ έντονη σε απόδοση. Έχει μέσα κυρίως και μόνο βασικά θερμές αποχρώσεις. Έχει πολλά κόκκινο πορτοκαλί, καμένα μπορντό. Έχει πολύ ωραία και έντονα σίμερς. Γενικά ρε παιδί μου η παλέτα είναι πάρα πολύ θερμή. Ακόμα και τα καφέ όλα μα όλα είναι πάρα πολύ θερμά. Και θα συνεχίσω με μια άλλη παλέτα η οποία είναι από τη Revolution και ονομάζεται Flawless 4. Περιέχει αυτές τις αποχρώσεις. Είναι κυρίως σε φούξο κατάσταση. Έχει δηλαδή θερμές αποχρώσεις. Κειμενόμαστε όμως σε αρκετά μοβ, φούξ και έχει φυσικά και τα καφέ, αλλά είναι όλη η παλέτα θερμή. Έχει ζήτημα να έχει δύο αποχρώσεις οι οποίες είναι ψυχρές.
Όλη η υπόλοιπη παλέτα είναι σε αυτές τις αποχρώσεις, οι οποίες είναι άμα θέλεις να έχεις ένα αποτέλεσμα πιο fuchs. Μιας που πιάσαμε τα fuchs, θα σας δείξω τρεις παλέτες συνδυαστικά, οι οποίες και οι τρεις είναι πάρα πολύ ίδιες μεταξύ τους χρωματικά, οπότε δεν χρειάζεται να δεις και τις τρεις, μπορείς να πάρεις μία από αυτές, και είναι η Delicious, η οποία προφανώς και θα ήταν σε αυτό το βίντεο. Πολύ χρησιμοποιημένη παλέτα, έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Εδώ σου έχει και κάποια πιο ψυχρά, τα οποία όμως δυστυχώς η συγκεκριμένη παλέτα δεν μου γράφουν εμένα καλά. Δηλαδή αυτά τα νυχτόχρωμα εμένα δεν μου γράφουν, σε αντίθεση με τα πιο σκούρα, τα οποία γράφουν πάρα πολύ καλά. Παρομοίως από Revolution, η Reloaded Iconic Vitality έχει επίσης παραπλήσεις τέτοιες αποχρώσεις. Έχει επίσης δηλαδή τα ψυχρά του. Κυρίως έχει θερμές αποχρώσεις, σου έχει και το μαύρο, το οποίο νομίζω Delicious δεν το έχει. Ναι. Έχει και ένα μαύρο εδώ πέρα που είναι πολύ πιο πρακτική άμα θέλεις να έχεις και ένα μαύρο σε μια παλέτα, και οι αποχρώσεις είναι πάρα πολύ παραπλήσιες. Και θα καταλήξω με την Technique Pro Finish, την Raspberry Edition, η οποία έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Νομίζω ότι είναι αρκετά φανερό ότι είναι αρκετά ίδιες οι παραπλήσεις μεταξύ τους και αυτές οι τρεις που σας έδειξα. Η συγκεκριμένη έχει επίσης μαύρο, που είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Έχει πολύ ωραία 1, 2, 3 έντονα fuchs. Fuchs κεραμιδο τέτοια, και τα υπόλοιπα είναι σχετικά nude γίνα. Θα περάσω τώρα στη Makeup Academy, και είναι η παλέτα η Fire Vixen. Πολύ λατρεμένη παλέτα και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Εδώ κινούμαστε σε λίγο πιο πορτοκαλί. Δεν είναι τόσο fuchs. Έχει fuchs, έχει. Απλά η πλειοψηφία είναι λίγο πιο πορτοκαλί. Έχει πιο πολλά στοιχεία τα οποία πορτοκαλίζουν και είναι μια πάρα πολύ όμορφη παλέτα. Τα shimmers της γράφουν τέλεια. Ακόμα και τα matte γράφουν πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πραγματικά εξαιρετική παλέτα. Άμα αγαπάς τις θερμές αποχρώσεις, και μόνο αυτή θα σου κάνει τη δουλειά σου μια χαρά. Συνεχίζω με μια παλέτα από NYX, η οποία είναι η Warm Rust, και έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα matte, η δεύτερη κατηγορία είναι λίγο τα πιο σατινέ και η τρίτη κατηγορία είναι τα πιο metallics. Έχει πάρα πολύ ωραία γκάμα, είναι όλες θερμές αποχρώσεις όπως μπορείς να δεις. Δεν έχει τόσο κόκκινα και αυτή είναι πιο πολύ σε πορτοκαλί χρώματα και είναι εξαιρετική και σε απόδοση και την αγαπώ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Και θα καταλήξω με την πιο θεματική παλέτα που έχω, η οποία είναι μόνο σχεδόν κόκκινα μέσα, και είναι καταρχάς το packaging καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Είναι φυσικά από Revolution, η συγκεκριμένη είναι η Guest List από τη σειρά Life on the Dance Floor. Αυτή είναι η κόκκινη και έχει μέσα αυτά. Δεν είναι καταπληκτική? Παιδιά, έχει μέσα ό,τι χρειάζεσαι άμα θέλεις να είσαι ντοματή, άμα θέλεις να κάνεις γενικά οποιοδήποτε κόκκινο, πορτοκαλί. Έχει και μοβ μέσα, δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία ποικιλία από ζεστές, φούξο, μοβ, ροδάκινο, τέτοιες. Την αγαπώ. Είναι όνειρο στα μάτια. Γράφει εξαιρετικά. Λατρεμένη. Λατρεμένη από τις πολύ λατρεμένες μου θεματικές, γιατί είναι πάρα πολύ δεσμευτική. Άμα δεν σου αρέσουν αυτές οι αποχρώσεις προφανώς και θα σου είναι εντελώς άχρηστη. Είναι καταπληκτική άμα σου αρέσουν όμως αυτές οι αποχρώσεις. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Πραγματικά εύχομαι να ήταν βοηθητικό αυτό το βίντεο και να μην σας μπέρδεψα περισσότερο. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, γράψτε το μου από κάτω. Και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση σε κάποια παλέτα που θέλετε να δούμε σε tutorial, ευχαρίστως γράψτε το μου από κάτω. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, τέλεια, τέλεια και.